σας. Η εβδομάδα αυτή, αν και βρίσκεται ακόμα στα μέσα της, έχει αποδειχθεί πολύ κερδοφόρα για τους Έλληνες και Κύπριους παίκτες. Οι λομπίστες είναι εδώ για να σας μεταφέρουν όλα τα νέα και τις εξελίξεις από τον κόσμο του πόκερ. Πρώτη είδηση της σημερινής ημέρας αποτελεί η μεγάλη επιτυχία του Αλέξανδρου Κολόνια σε ένα από τα πιο δύσκολα τουρνουά του Poker Stars Caribbean Adventure που διεξάγεται στις Μπαχάμες. Ο Έλληνας επαγγελματίας των Online High Stakes έλαβε μέρος στο High Roller που είχε κόστος συμμετοχής στα 25.000 δολάρια και εξασφάλισε μια θέση στα έπαθλα. Δείτε πόσα κέρδισε και μάθετε όλες τις λεπτομέρειες στο σχετικό άρθρο του Poker Lobby. Μην ξεχνάτε πως σήμερα στις 9 η δράση κορυφώνεται στις Μπαχάμες με το τελικό τραπέζι του PCA Main Event. 6 παίκτες διεκδικούν τον τίτλο του τουρνουά και εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη δράση με τα φύλλα των παικτών ανοιχτά και με κάλυψη στα ελληνικά από τον Γιώργο Θεοφανόπουλο και τον επαγγελματία του Poker Star Σταύρο Κάλφα. Το live streaming θα το βρείτε στο σχετικό άρθρο του Poker Lobby. Ο Έλληνας πρωταθλητής του EPT Σωτήρης Κουτούπας ξαναχτύπησε και χθες σημείωσε στα online τραπέζια μία πενταψήφια επιτυχία. Δείτε ποιοι Έλληνες και Κύπροι πληρώθηκαν χθες και πόσα κέρδισε ο καθένας στο σχετικό άρθρο του Poker Lobby. Το Paradise Poker συνεχίζει τις μεγάλες προσφορές και μέσα στον Ιανουάριο προσφέρει μέσα από το Poker Jumbo 25.000 δολάρια. Διεκδικήστε το μερίδιό σας από το τεράστιο αυτό έπαθλο μέσα από τουρνουά που έχουν buy-in το πολύ τα 50 λεπτά. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες στο σχετικό άρθρο του Poker Lobby. Τέλος, η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με μια ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν φοιτητές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ταινία έχει να κάνει με το πώς μπορεί η κρίση να οδηγήσει τους νέους στον εθισμό στον τζόγο. Η ταινία διαρκεί 6 λεπτά και μέσα σε λίγες ημέρες έχει σχεδόν 6.000 views. Περισσότερα νέα από τον κόσμο του Poker θα βρείτε στο Poker Lobby και μην ξεχάσετε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube που είναι πλούσιο σε ποκερικό περιεχόμενο. Καλό βράδυ και ραντεβού στα τραπέζια!